Νέα Δημοκρατία, όλοι σας δουλεύετε για την εργοδοσία. Νέα Δημοκρατία, όλοι σας δουλεύετε για την εργοδοσία. Κανένας φόβος, καμιά υποταγή. Εμπρός, λαέ, στην πρώτη τη γραμμή. Αγώνας, ρήξη, ανατροπή. Η ιστορία γράφεται με πάλι ταξική. Αγώνας, ρήξη, ανατροπή. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Μέρα 24 ώρες πανελλαδικής απεργίας που κήρυξαν οι ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ, οι οποίοι εναντιώνονται στο εργασιακό νομοσχέδιο έκτρωμα, όπως το ονομάζουν, του Υπουργού κ. Χατζηδάκη. Μετά τις ομιλίες των Προέδρων του Εργατικού Κέντρου και του Προέδρου της ΑΔΕΔΗ στο νομό Κεφαλονιάς Ιθάκης του κ. Ματζουράτου, ξεκινάει η πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Αργοστολίου. Ο φτώχος, ο αρισί, σύνταξη, ηλία. Και θα μας
Ποιο είναι το πρόβλημα;
μπορεί και αν το καταλάβει θα γίνεις ο κυρίαρχος του πλούτου που παράγεις. Oh!
Εργάτη δεν γυρνά. Εργάτη μπορεί χωρίς τα παιδικά. Εργάτη χωρίς και αν το καταλάβεις θα γίνει σαν κυρία του πλούτου που παράγει. Εργάτη χωρίς και αν το καταλάβεις θα γίνει σαν κυρία του πλούτου που παράγει. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, νέα δημοκρατία, όλοι σας δουλεύετε για την εργοδοξία. Αγώνα, λύση, ανάπτωση, η ιστορία κάθεσε με πάλι ταξιδί. Αγώνα, λύση, ανάπτωση, η ιστορία κάθεσε με πάλι ταξιδί. Οκτάωρο ασφάλιση σύνταξη υγεία. Δεν θα τα χαρίσουμε στην ευοδοσία. Υπάρχει στρατηγές αυτής των πιστών. Αυτή είναι η απέτηση των εργατών. Στρατηγές αυτής των πιστών. Αυτή είναι η απέτηση των εργατών. Because
καμιά θυσία για τα ελληνικά.
Ημέρα λοιπόν 24 ώρες απεργίας. Κάτω τα χέρια από το 8ωρο. Η πορεία συνεχίζεται των εργαζομένων στους δρόμους του Αργοσολίου. Αγώνας, ρήξη, ανάδροπη. Η ιστορία γραφέται με πάλι ταξική. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, εδώ τελειώνει το παιδιακό συνεργαστήριο σήμερα στο Αργοστόλι. Όμως, επειδή ακριβώς οι εξελίξεις συνεχούν και επειδή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα φέρει προς εξήγηση νομοσχέδιο έκτομα προφανώς προς το τέλος της αμέσως της άλλης εβδομάδας, θα είμαστε σε ετοιμότητα. Τα σωματεία, το εργατικό κέντρο, το νομαρχιακό τμήματο της ΑΒΔ, όλος ο λαός της Κεφαλονιάς, εργατική τάξη, εργαζόμενοι, πρέπει να συνεχίσουμε με περιοδίες χώρους δουλειάς να ενημερωθούν για τις εξελίξεις. Σήμερα η μάχη, η πρώτη μάχη, θεωρούμε ότι κερδίθηκε, με την έννοια ότι θα είναι παρακαταθήκη για το επόμενο διάστημα. Ήδη τα μηνύματα από τις μεγάλες πόλεις, από την Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα, όλες δεκάδες πόλεις στείλαν ηχηρά το μήνυμα ότι το νομοσχέδιο έκτημα αυτού του περίφημου Υπουργού Εργασίας του Χατζηδάκη θα πάει στα σκουπίδια, και αν οπωσδήποτε και σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε τη δύναμη που δεν την έχουμε δείξει ακόμα να το ακυρώσουμε στην πράξη και στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους. Σε κάθε περίπτωση εμείς συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις στο δρόμο της ανατροπής, της απειθαρχίας απέναντι σε αυτή την πολιτική. Στηρίζουμε την ενότητα των εργαζομένων ενάντια στη γραμμή που θέλει η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κεφάλαιο και εργοδοσία να επιβάλλει όγκους γαλέρας στο επόμενο διάστημα και στην Κεφαλονιά. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι δεν έχουν πάει για δουλειά, είναι χωρίς εισόδημα εδώ και 18 μήνες. Να μην ξεχνάμε ότι ήδη στους χώρους δουλειάς έχει ξεκινήσει ένα πογκρόμ διώξεων
το τίμιο συνδικαλιστών, οι οποίοι απειθαρχούν, οι οποίοι σηκώνουν κεφάλι και το επόμενο διάστημα να μπορέσουμε πραγματικά και με τη δύναμη της αλληλεγγύης να δυναμώσει ο αγώνας. Να είστε καλά. Με τον χαιρετισμό του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου, κύριο Γιώργο Γαβρίλη, ολοκληρώνεται η πορεία των εργαζομένων, οι οποίοι εναντιώνονται στο εργασιακό νομοσχέδιο έκτρωμα, όπως το κατανομάζουν, του κύριου Χατζηδάκη. Στο σημείο αυτό η ζωντανή μας σύνδεση ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.